Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Για μία ακόμη φορά, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί φάνηκε αισιόδοξος κατά την διάρκεια της επίσκεψής σου στην Αθήνα, ο οποίος κετάχθηκε υπέρ του γαλλικού μοντέλου για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος στην επίσκεψή του κόμισε πολύ θετικά μηνύματα και στην ελληνική κυβέρνηση αλλά και για την ελληνική οικονομία. Γενικότερα, ουσιαστικά έδωσε ένα στίγμα ότι το μνημόνιο έχουν πολύ τελειώσει. Βέβαια, δεν μίλησε, δεν έκανε λόγο ίδιο για καθαρή έξοδο. Θεώρησε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και μετά την λήξη των μνημονίων, κυρίως στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Είναι αυτή η γενικότερη ευρωπαϊκή ρητορική. Όμως έδωσε πολύ θετικά μηνύματα αναφορικά με το χρέος και αναφορικά με την επόμενη μέρα. Ουσιαστικά, ο κύριος Μοσκοβισί και στις συναντήσεις του με τους Έλληνες πολιτικούς, αλλά και σε ομιλία του που είχε χθες το βράδυ στο συνέδριο του Economist, έκανε λόγο για έναν τρίτο δρόμο για το ελληνικό χρέος. Ξεκαθάρισε δηλαδή ότι από τη μία δεν θα υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους, αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε, ονομαστικό κούρεμα δεν θα γίνει. Από την άλλη όμως ξεκαθάρισε ότι δεν είναι και βιώσιμο το ελληνικό χρέος με την τρέχουσα μορφή του. Οπότε μίλησε για έναν τρίτο δρόμο, αναφέρθηκε ουσιαστικά στη γαλλική πρόταση που προβλέπει σύνδεση του χρέους με την ανάπτυξη, ώστε όσο αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, τόσο να αποπληρώνεται το χρέος. Έκανε όμως λόγο και για πολύ σημαντικά βήματα που έχουν γίνει. Εμφανίστηκε εξαιρετικά αισιόδοξος για το 2008 και για το 2019 για την Ελλάδα. Επανέλαβε προβλέψεις για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και γενικότερα έδωσε ένα κλίμα ότι η Ελλάδα γίνεται κανονική χώρα. Είναι σημαντικό να το λέμε αυτό. Είναι μια χώρα που ουσιαστικά βγαίνει από τα μνημόνια. Δεν είναι μια χώρα βέβαια που προφανώς έχει επανέλθει στην πρωτέρα κατάσταση. Είναι μια χώρα που λειτουργεί με πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Υπάρχουν θέματα, τα έθεσε και αυτός, όπως είναι το θέμα της ανεργίας, όπως είναι το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν. Θέλει να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα τελικά. Ακριβώς. Ο ίδιος βέβαια μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις είπε ότι είναι κάτι το οποίο στα προηγούμενα χρόνια έχει αποκτήσει πολύ αρνητική χρειά στην Ελλάδα, καθώς η έννοια των μεταρρυθμίσεων συνδυάστηκε κυρίως με περικοπές. Όμως δεν είναι κάτι τέτοιο, ή μάλλον δεν είναι μόνο κάτι τέτοιο, δεν είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Οι περικοπές έπρεπε να γίνουν δεδομένων των προβλημάτων που είχε η οικονομία, αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι μεταρρυθμίσεις και ζήτησε και από την ελληνική πλευρά να προσέξει ώστε να μην χάσει στα τελευταία μέτρα, λίγο πριν δηλαδή τη λήξη του προγράμματος, να μην χάσει το στόχο της, να μην χαθούν τα τελευταία μέτρα, είπε χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα μέχρι και το καλοκαίρι. Αυτό που μένει πλέον να δούμε είναι και κατά πόσο τα λόγια αυτά του κ. Μοσκοβισί θα βρουν και βήκο αότα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Φαίνεται ότι μέσα στα επόμενα Eurogroup θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, εξαρτάται και από την Ελλάδα, το είπε αυτό ο κ. Μοσκοβισί, ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει όσον αφορά το τι θα γίνει μετά τη λήξη του προγράμματος. Και αναφέρομαι σε ποια μορφή επιτήρηση θα υπάρχει για την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει μια ευρωπαϊκή επιτήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το μοντέλο όμως που θα ακολουθεί θα είναι συναρτήσει και της ελληνικής πλευράς και αυτό θα το δούμε μέσα στους επόμενους μήνες.